Λοιπόν, πρώτο ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Θέλω να αναφέρω πως δεν είμαι αντίθετος με καμία άποψη των υπόλοιπων ανθρώπων τέλος πάντων πάνω σε αυτό το γεγονός που συνέβη και απλά θα ήθελα να αναφέρω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Πρόσφατα, για την ακρίβεια, πριν από 2 μέρες, ένας YouTuber που ονομάζεται Logan Paul είχε τέλος πάντων ταξιδέψει, να αναφέρω λίγο και την ιστορία για όσους δεν το είδαν. Είχε ταξιδέψει στο Τόκιο και πήγε τέλος πάντων μια βόλτα προς την Ιαπωνία και στον δρόμο εκεί αποφάσισε να πάει να κατασκηνώσει σε ένα, πώς το λένε, σε ένα δάσος το οποίο ονομαζόταν Suicide Forest, το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται ως το δάσος των αυτοκτονιών. Αυτό που έκανε ο ίδιος είναι ότι πήγε εκεί πέρα χωρίς να έχει κάποια ιδέα το τι μπορεί να συμβεί εκεί μέσα και καθώς έφτασε είδε στο βάθος ένα άτομο που ήταν κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Πολλοί από αυτούς που έχουν δει τέλος πάντων το βίντεο και έχουν αντιδράσει πάνω σε αυτό δεν ήταν για τον λόγο του ότι πήγε στο συγκεκριμένο μέρος και είδε το άτομο αυτό, αλλά επειδή δεν σταμάτησε το vlog και απλά να φύγει από εκεί πέρα, αλλά συνέχισε και πήγε κοντά στο πτώμα, το έβγαλε στο βίντεο και βέβαια σε μια στιγμή γέλασε γι' αυτό και από ό,τι θυμάμαι είπε στο φίλο του τον Άντι να πάει δίπλα του και ο Άντι είπε όχι και γέλασε εκείνη τη στιγμή. Πολλοί λέγαν πως αυτό που έκανε ήταν τελείως λάθος, τελείως χαζό και σε συνδυασμό με το YouTube τον ανάγκασαν να κατεβάσει το βίντεο, το οποίο και έκανε. Βέβαια ο ίδιος την επόμενη ακριβώς μέρα, μετά από λίγες ώρες φυσικά, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο ζητάει συγγνώμη και απολογείται για αυτό που έκανε. Δεν ήξερε βασικά τι έπρεπε να κάνει εκεί πέρα. Δηλαδή το τι θα έκανε εκεί μπορεί να ήταν λάθος προς τον νόμο. Απλά πήγε να βγάλει ένα βίντεο, να κατασκηνώσει και να περάσει καλά, χωρίς να ξέρει τι θα συμβεί. Είναι ένα παιδί ο Λόγκαν, ο οποίος από μικρός και από τη στιγμή βασικά που ξεκίνησε να κάνει Vine, είχε αυτό το πράγμα στο μυαλό του να κάνει τρελά πράγματα, να κάνει τα απίστευτα, αυτά που κανείς δεν τα έχει κάνει και είναι πρωτότυπα για τον κόσμο. Θέλω να αναφέρω επίσης πως στα λόγια του που είπε σε μια στιγμή στο Twitter νομίζω, ανέφερε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κριτική επειδή δεν έχω κάνει παρόμοιο λάθος σαν αυτό στο παρελθόν. Δεν το έκανα για τα views, παίρνω views. Το έκανα επειδή σκέφτηκα πως θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στο διαδίκτυο και όχι για να προκαλέσω κίνημα αρνητικότητος». Να πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό, δεν είναι σωστό, δεν ήταν σωστό έτσι. Να και λογικό να μην ήξερε το σώμα. Ούτε εγώ ξέρω το ότι αν δω έναν άνθρωπο και τον βγάλω βίντεο θα έχω θέμα, αλλά δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Δηλαδή, αν το έβλεπα αυτό, απλά θα σηκωνόμουν και θα έβγαλα, δεν θα καθόμουν να ασχοληθώ καθόλου. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν προσπαθώ να τον δικαιολογήσω για αυτό το πράγμα το οποίο έκανε. Αλλά από τη στιγμή που απολογήθηκε και ζήτησε συγγνώμη και στους συγγενείς και σε φίλους και σε όλους τους ανθρώπους που είδαν τέλος πάντων το βίντεο αυτό, θα έλεγα πως είναι άδικο να καθόμαστε και να σχολιάζουν αυτό το πράγμα τόσο αναλυτικά. Εντάξει, έγινε κάτι, το βίντεο διαγράφτηκε, ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη, προσπαθεί να λύσει το ζήτημα και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή. Όμως θέλω να δώσω μία συμβουλή, ότι από τα λάθη μαθαίνουμε. Όλοι έχουμε κάνει λάθη και όλοι συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη και όλοι θα κάνουμε λάθη. Έχω κάνει και εγώ λάθη, αλλά μέσα από αυτά έμαθα. Και όταν μου ερχόταν η ίδια περίπτωση που την προηγούμενη φορά είχα κάνει λάθος, σκεφτόμουν τι είχα κάνει και έλεγα στον εαυτό μου: «Όχι έτσι, πρέπει να το έκανες λάθος την προηγούμενη φορά. Σκέψου το και κάτω σωστά». Και να σας πω την αλήθεια, δούλευε. Και τα λάθη που έκανα δεν τα έχω ξανακάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως εντάξει, άνθρωποι είμαστε, νέα παιδιά είναι και αυτοί και εμείς και λάθη κάνουμε και αυτοί περισσότερο βρίσκονται σε ένα κλίμα δημοσιότητας με 15 εκατομμύρια συνδρομητές και 16 και πολλούς γενικά συνδρομητές που τους οδηγεί στο να έχουν μια άλλη αίσθηση για τον κόσμο, δηλαδή νιώθουν αυτό το, πώς να το πω, νιώθουν αυτή τη δύναμη τέλος πάντων μέσα τους. Επειδή έχουν ένα τεράστιο κανάλι και πολύ κόσμο που τους παρακολουθεί απ' έξω. Τέλος, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πολλοί που τον παρακολουθούν από τους 16 εκατομμύρια συνδρομητές δεν τους ενδιέφερε καν αυτό που συνέβη
Και το μόνο που έκαναν ήταν απλά να παρακολουθήσουν το βίντεο και να μην πουν τίποτα γι' αυτό. Όπως είπα πριν, από τα λάθη μαθαίνουμε. Οπότε, αν δεν διορθωνόταν αυτό που συνέβη, ο Λόγκαν θα έκανε και άλλα λάθη, τα οποία μπορεί να ήταν χειρότερα στο μέλλον. Οπότε, αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα, δεν ξέρω τι πιστεύετε κι εσείς. Δεν θέλω να είμαι αντίθετος πάνω σε αυτό. Θέλω να. Ούτε σύμφωνος. Απλά θέλω να, να δώσω μια ενδιάμεση άποψη γι' αυτό. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Έχει κάνει χαζομάρες, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Αυτό.